στις αρχές Φεβρουαρίου λάβαμε ένα email από το Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος. Όταν λάβαμε αυτό το email που μας έλεγε ότι τι μέλη γενέστεται με το νέο νομοσχέδιο, αμέσως θορυβηθήκαμε. Κινηθήκαμε τάχιστα, κλείσαμε ραντεβού εγώ προσωπικά με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη. Μετέβη στην Αθήνα στις 11 Φεβρουαρίου και ζητήσαμε την απόσυρση όλου του νομοσχεδίου και να ξεκινήσει η συζήτηση από μηδενική βάση. Στην αρχή ήταν λίγο αρνητικός ο κύριος Θεοχάρης, γιατί θεωρούσε ότι, και θεωρεί ακόμα ότι παράδειγμα το νομοσχέδιο πρέπει να λειτουργήσει ή να πάει έτσι όπως το σκέφτεται. Εγώ δεν διαφωνώ σε κάποια θέματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες ουτροπόλεις οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα κάποιοι δήμοι να τις αξιοποιήσουν ή δεν μπορούν να βρουν επενδυτή για να τις αναδείξουν. Από εκεί και μετά όμως, εννοείται ότι οι λουτροπόλεις όπως οι δικές μας πρέπει να παραμείνουν με το ίδιο καθεστώς, γιατί είναι ο φυσικός πλούτος εδώ της περιοχής και όπως γνωρίζετε απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο αντιδράσαμε, ενημερώσαμε σε δεύτερο χρόνο το Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, ο οποίος εξέδωσε και ένα ψήφισμα όπως γνωρίζετε, μετά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και χθες και η ΚΕΔΕ. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη να αποσυρθεί το νομοσχέδιο εντελώς, να ξεκινήσει από μηδενική βάση η συζήτηση και από εκεί και μετά αύριο μεθαύριο. Αν κάποιοι δεν μπορούν, ας δούνε πώς θα τις λειτουργήσουν. Δεν μπορούμε όμως ξαφνικά με μία απόφαση Λουτροπόλης όπως είναι η δική μας να την εντάξουμε μέσα σε ένα σχέδιο νόμου για την οποία εμείς δεν θα έχουμε πλέον κανένα λόγο. Δεν μπορεί δηλαδή με το αποφασίζω και διατάζω να φύγει μια Λουτρόπολη, γιατί αυτό είναι που μας ενόχλησε. Πρέπει πρώτα να ρωτηθεί η τοπική κοινωνία και μετά. Αλλά από τη στιγμή που το νομοσχέδιο πλήττει όλες τις ιαματικές πηγές, καλύτερα να αποσυρθεί και να συζητηθεί εκ νέου από νέα βάση συζήτησης, έτσι ώστε να γίνει κάτι καλύτερο και για αυτούς που δεν μπορούν να τις λειτουργήσουν. Το απορρίπτεται δηλαδή στο σύνολό του και στη συνέχεια να εξεταστεί σε μια άλλη βάση. Βεβαίως, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ απλή εξήγηση. Έτσι όπως είναι καταρτισμένο το σχέδιο νόμου, με ένα πολύ μικρό ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων, με μετοχικό κεφάλαιο, το 80% να το έχει το κράτος. Το 20% η ΚΕΔΕ, σε επερχόμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μπορεί πιθανώς οι Δήμοι και ΚΕΔΕ να μην μπορούν να συμμετέχουν κάποια στιγμή, λέω εγώ. Και αυτόματα ξαφνικά να βρεθεί ένας ιδιώτης επενδυτής και να πάρει όλες τις λουτροπόλεις της Ελλάδας τόσο απλά τόσο καλά. Επειδή πρέπει να κοιτάμε λίγο πιο προς τα πάντα και μπορεί κάποιοι όντως να το έχουν σκεφτεί έτσι. Δεν κατηγορώ την κυβέρνηση. Κάποιοι ιδιώτες είναι να το θέλουν. Εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο μας.